Οι ομάδε εργασία τη Ελληνική Καρδιολογικής Εταιρεία αποτελούν πραγματικά τη σπουδαιλική τη στήλη. Γι' αυτό κάθε χρόνο το ετήσιο σεμινάριο των ομάδων εργασία αποτελεί ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονό, όχι μόνο για του καρδιολόγους, αλλά θα έλεγα για όλου του γιατρού που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιακιακών νοσημάτων. Και αυτό για δύο λόγου. Πρώτον το επιστημονικό πρόγραμμα είναι υψηλού επίπεδου. Τέτοιο επιστημονικό πρόγραμμα που συνδυάζει αρμονικά τις ανάγκες της καθημερινής κλινικής πράξης όπως τις αντιμετωπίζει ο μαχόμενος καρδιολόγος. Στην περιφέρεια, στο ιδιωτικό ιατρείο, στο εξωτερικό ιατρείο, στην καρδιολογική κλινική και από την άλλη μεριά επίσης περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που στο τέλος του σεμιναρίου θα δώσουν την αίσθηση στον καρδιολόγο που θα τα παρακολουθήσει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των καρδιοενγκιακών νοσημάτων. Αυτό έχει γίνει πλέον συνείδηση για τους Έλληνες καρδιολόγους και γι' αυτό κάθε χρόνο οι αίθουσε είναι ασφιχτικά γεμάτες στο τριήμερο πανελλήνιο σεμινάριο των ομάδων εργασίας. Είμαι σίγουρος ότι και φέτος στο Πανελλήνιο Σεμινάριο των Ομάδων Εργασία που γίνεται στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Φεβρουαρίου. Οι αίθουσε θα είναι κατάμεστες όπω και κάθε χρόνο, οι παρουσιάσει θα είναι υψηλού επίπεδου και όλοι στο τέλο θα φύγουν με ένα αίσθημα απόλυτη ικανοποίηση. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σημειώσω την ειδική αναφορά που φέτος θα έχει η εκπαίδευση των ειδικευωμένων, αλλά αν θέλετε και των, τη, των, ειδικών καρδιολόγων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου την Παρασκευή, στις 17 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, θα οργανώσουμε ένα τρίωρο πρόγραμμα όπου θα παρουσιαστεί το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εγκαινιάσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία το e-learning της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ο σκοπός, η ομογενοποίηση της εκπαίδευσης, να έχει τις ίδιες εκπαιδευτικές δυνατότητες διαδιακτυακά και διαδραστικά, ο ειδικευόμενος ενό περιφερικού νοσοκομείου με τον ειδικευόμενο στην καλύτερη πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική της χώρας. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι ειδικευόμενοι της χώρας και ω εκπαιδευτέ. Όλοι οι, οι γιατροί οι ειδικευμένοι που βρίσκονται σε καλά οργανωμένες καρδιολογικές κλινικές όχι μόνο πανεπιστημιακές και νοσοκομείων του ΕΣΥ αλλά και νοσοκομείων των ενόπλων δυνάμεων αλλά και ιδιωτικών κλινικών αρκεί να θέλουν να προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πραγματικά... Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Καλούμε όλου του καρδιολόγου, ειδικευμένοι να συμμετάσχουν ω εκπαιδευτέ, ειδικευόμενοι να συμμετάσχουν ω εκπαιδευόμενοι, για να έχουμε μια καλύτερη, πιο ομογενοποιημένη εκπαίδευση. Να σημειώσω εδώ ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι ανταγωνιστικό προ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που η κάθε καρδιολογική κλινική έχει ήδη στη διάθεσή τη δρά συνεργικά, δρά αθρηστικά για να έχουμε τον Έλληνα καρδιολόγο όσο το δυνατόν πιο καλά ενημερωμένο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις σας καλώ όλους να παρακολουθήσετε το ετήσιο σεμινάριο των ομάδων εργασίας, το τριήμερο πανελλήνιο σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Φεβρουαρίου, για να απολαύσουμε όλοι μαζί εξαιρετικές παρουσιάσεις, να ανταλλάξουμε ιδέες και γνώσεις για το καλό το καλύτερο της αντιμετώπισης του Έλληνα ασθενή που αν θέλετε είναι και ο τελικός στόχος όλων μας.